Να επιστρέψουμε εδώ στο πλατό της εκπομπής. Ο καλεσμένος μας έχει πάρει ήδη θέση, λοιπόν. Είναι ο κύριος Νίκος Συριγωνάκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κύριε Συριγωνάκη, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας από έναν πρώτο απολογισμό. Και το λέω αυτό γιατί μας ενδιαφέρει λίγο να δούμε και ποια είναι η ματιά στα χρόνια που πέρασε. Δηλαδή, κοιτάζοντας πίσω, ποιος είναι ο απολογισμός που κάνετε στη θητεία που πέρασε? Είναι γεγονός, για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές, όσοι δεν το γνωρίζουν, ότι ήδη είμαι σε θέση ευθύνης αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως είπατε κι εσείς, από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τέλος του έτους, που τελειώνει η θητεία της ισχύουσας Περιφερειακής Αρχής. Από 1η-1η του 24 αναλαμβάνει το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Ομολογουμένως ήταν μια δύσκολη θητεία, πολύ δύσκολη θητεία θα έλεγα, αν αναλογιστούμε ότι προερχόμασταν από μια οικονομική κρίση παρατεταμένη, δεκαετίας, μνημόνια, αλλεπάλληλα μνημόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από τον Φεβρουάριο του 20 και πριν καλά-καλά αναλάβουμε καθήκοντα και προσαρμοστούμε στις θέσεις μας, ξέσπασε η υγειονομική κρίση, η πανδημία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πρωτόκολλα, μηνύματα, εμβόλια. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας και ο τρόπος αντιμετώπισης. Θέλω όμως να πιστεύω ότι μέσα από τη συνεργασία όλων των φορέων και με κάποιες ιδιαίτερες πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη και σε συνεργασία με τον Κεντρικό Κράτος, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, είχαμε και φυσικά και πλημμυρικά ακραία φαινόμενα. Δεν θα ξεχάσει κανείς τα πλημμυρικά φαινόμενα του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του 2020 στους δήμους Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου, όπως και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Δρακουλιάρι το Μάρτιο του 2022, αλλά και στην Αγία Πελαγία Λιγαριά, στο Δήμο Μαλεβιζίου, τον Οκτώβριο του 2022, που δυστυχώς είχαμε και δύο νεκρούς, όπως και δεν θα ξεχάσει κανείς τη σεισμική δόνηση του Αρκαλοχωρίου, τον Σεπτέμβριο του 2021, που και εκεί δυστυχώς είχαμε ένα νεκρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μόνο με αυτά τα οποία σας είπα, ήταν μια δύσκολη περίοδος, μια δύσκολη περίοδο για όλους μας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέσα από τη συνεργασία όλων μας, όλων των φορέων, τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά. Κύριε Συριγωνάκη, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών της κάλπης στην περιφέρεια Κρήτης εν ώψη και της νέας πενταετίας? Επιγραμματικά θα σας πω ότι το διακύβευμα είναι να υπάρξει για την επόμενη πενταετία ένα ισχυρό, ένα αξιόλογο περιφερειακό συμβούλιο, μία περιφερειακή αρχή η οποία θα διεκδικεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή στο νησί μας εκτελούνται έργα ή έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης τα μεγαλύτερα που γίνονται στη χώρα μας. Αεροδρόμιο Καστελίου, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού μας με την υπηρετική χώρα. Το μικρό καλώδιο ήδη έχει ολοκληρωθεί. Το μεγάλο καλώδιο, αν όχι μέχρι τέλος του έτους, τους πρώτους μήνες του 24, θα έχει ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν, πέρα από τις θετικές επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα σε διάφορους τομείς, όπως αεροπορική διασύνδεση, μεταφορές, χερσαίες μεταφορές, τουρισμό, αυτονομία, ενεργειακή αυτονομία, η Κρήτη θα αποτελέσει, πιστεύουμε όλοι, ένα μεγάλο κεφάλαιο στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε. Θα αποτελέσει ένα πόλο έλξης μικρών και μεγάλων εταιριών για επενδύσεις. Αυτό αμέσως βάζει την Κρήτη πολύ δυνατά στο παιχνίδι, άρα, και λοιπόν, γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά. Ότι το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να είναι ιδιαίτερα δυνατό, ισχυρό, διεκδικητικό, για να οδηγήσουμε την Κρήτη στο 2030. Ήταν αυτό, πιστεύετε, και το κριτήριο των προσώπων που επιλέχθησαν για να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του Σταύρου Αρναουτάκη? Από πολλούς χαρακτηρίζεται σαν ένα πάρα πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο. Είναι έτσι και είναι αυτό ένα κριτήριο για το αύριο θα βοηθήσει, εφόσον είσαι στη επόμενη περιφερειακή αρχή?
Είναι γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας, επικεφαλής ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, όχι μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, αλλά για όλες τις περιφερειακές ενότητες, για όλη την Κρήτη, είναι ένα ισχυρό, πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο που ενώνει και συσπυρώνει, θα έλεγα, διαφορετικές πολιτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές δυνάμεις. Αλλά ο σκοπός, ο απότερος σκοπός είναι ένας. Είναι η ανάπτυξη και η ευημερία της Κρήτης, του νησιού μας, ισομερός. Βασικό και κεντρικό σημείο είναι ο συγκριτισμός. Και βλέποντας τα αξιόλογα στελέχη, τους συνυποψηφίους που στελεχώνουν αυτό το ψηφοδέλτιο, είμαι σίγουρος ότι από την 1η-1η του 24, όποια άτομα και αν εκλεγούν, όποια άτομα και αν επιλέξουν οι συμπολίτες μας, θέλω να πιστεύω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από ισχυρά στελέχη και θα μπορούν να οδηγήσουν το νησί μας στο 2030, στην επόμενη δεκαετία. Κύριε Συργονάκη, όλες αυτές τις τελευταίες εβδομάδες φανταζόμαστε έχετε οργώσει όλο το νομό Ηρακλείου. Τι είναι αυτό στις επαφές σας που ζητάει ο κόσμος, που προτάσετε, δηλαδή σε επίπεδο αναγκών και προτεραιοτήτων? Πράγματι, τον τελευταίο μήνα μέχρι και αύριο, όπου τελειώνει και επίσημα η προεκλογική περίοδος, όπως και όλοι οι συνυποψήφοι, έτσι και εγώ, από τις επισκέψεις μας στην ενδοχώρα, αλλά και στην πόλη, σε φορείς και σε υπηρεσίες. Εγώ βέβαια, λόγω και της θεσμικής μου θέσης, όπως προείπα, έχω την ευκαιρία πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της θητείας να κάνω τέτοιες επισκέψεις λόγω επίβλεψης έργων ή άλλων θεμάτων, προβλημάτων. Παρ' όλα αυτά, είναι η περίοδος τέτοια που οι συμπολίτες μας θέτουν διάφορα θέματα, προβλήματα που πράγματι ταλανίζουν και δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Αν μου ζητάτε να τα αξιολογήσω και να τα κατηγοριοποιήσω, θα πω ότι σε καθημερινή βάση τα θέματα τα οποία απασχολούν είναι το οδικό δίκτυο. Και όταν αναφέρομαι στο οδικό δίκτυο, αναφέρομαι όλων των ειδών, αγροτικό, δημοτικό, επαρχιακό αλλά και εθνικό δίκτυο. Πράγματι, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, παρά τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση, και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν είμαστε στο σημείο εκείνο, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο για να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Επίσης, καθημερινή αναφορά γίνεται στην έλλειψη νερού, στη λειψιδρία, στη διαχείριση υδάτινων πόρων. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί και μας προβληματίζει όλους μας. Βλέπουμε το Ηράκλειο, για παράδειγμα, να μην έχει νερό τους καλοκαιρινούς μήνες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το νερό είναι ζωή. Καταλαβαίνετε ότι στην ενδοχώρα, που η κύρια απασχόληση, ο πρωτογενής τομέας που αποτελεί και ένα από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας, καταλαβαίνετε όταν δεν υπάρχει νερό. Άρα λοιπόν γίνονται συζητήσεις, αλλά να ξέρετε και να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας ότι γίνονται προσπάθειες. Έχουμε 10 περίπου φράγματα στην Περιφερειακή Ενότητα. Γίνονται προσπάθειες για σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους μας. Επίσης, γίνονται ερωτήσεις και υπάρχουν προβληματισμοί και το θέμα των ημερών, λόγω των γεγονότων, των πρόσφατων γεγονότων στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά το έχουμε νιώσει και εμείς εδώ στο νησί μας, όπως προείπα, στα Μάλια. Πολιτική προστασία. Αγία Πελαγία, είναι θέματα πολιτικής προστασίας, η κλιματική κρίση βρίσκεται εδώ και εμείς έχουμε υποχρέωση να θωρακίσουμε το νησί μας με έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά, γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα προέχει η ανθρώπινη ζωή και η προστασία της περιουσίας. Αλλά όλα αυτά οφείλουμε να τα υλοποιήσουμε με επίκεντρο τον άνθρωπο και προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και νομίζω, κύριε Συργονάκη, ότι αυτή τελικά είναι και η μαγεία της αυτοδιοίκησης, το να έχει να διαχειριστεί το μεγάλο
και το μικρό μέσα εισαγωγικά, γιατί το μικρό πολλές φορές είναι και το μεγάλο για την καθημερινότητα του πολίτη. Και εννοώ, έτσι, για να εξηγούμε, τα μεγάλα επενδυτικά έργα, τα έργα υποδομής, ένα διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, ένα βόρειο δικό άξονα Κρήτης, τον οποίο τον περιμένουμε εδώ και δεκαετίες, και την ίδια ώρα να διαχειριστεί και το απλό που λέει τι, να μπορεί ο αγρότης να πάει στο χωράφι του, να μπορεί να ποτίσει τις καλλιέργειές του και να νιώθει ασφαλής. Αυτό είναι η πραγματικότητα και αν θα το γνωρίζετε, το έχουμε και στις προγραμματικές μας δηλώσεις, το είπε και ο Περιφερειάρχης, ότι η επόμενη Περιφερειακή Αρχή, την επόμενη πενταετία, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα διεκδικητικοί, διότι όλα αυτά τα οποία προείπαμε έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Είναι η διαθέσιμη πόρη. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, ο Περιφερειάρχης έχει αυτό το χάρισμα, αυτό το ταλέντο, να βρίσκει πόρους και επίσης έχουμε και το Ταμείο, η νέα προγραμματική περίοδο, 565 εκατομμύρια ευρώ περίπου, που όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι θα αξιοποιηθούν κατάλληλα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο νησί μας. Κύριε Συγγονάκη, έχετε δώσει ήδη τα δείγματα γραφής σας και σε αυτή την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο. Γιατί ο κόσμος να επιλέξει τον Νίκο Συγγονάκη για την επόμενη πενταετία, για το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο? Είναι μια καλή ερώτηση, πράγματι. Αυτό το οποίο ζητάω και συζητάμε και στις επισκέψεις μας, λόγω και της θέσης ευθύνης που κατέχω τα τελευταία 4 χρόνια, αυτό το οποίο ζητάω από τους συμπολίτες μας είναι να με κρίνουν αυστηρά, όπως θα κρίνουν και όλους τους υποψηφίους. Είπα ότι η επόμενη Περιφερειακή Αρχή πρέπει να απαρτίζεται από στελέχη, από άτομα που να έχουν γνώσεις, να έχουν εμπειρίες, να είναι διεκδικητικοί, υπομονή, επιμονή να αγαπούν αυτό που κάνουν. Και εγώ προσωπικά, αν όχι όλα, πιστεύω ότι μερικά από αυτά είναι στοιχεία του χαρακτήρα μου και για το λόγο αυτό ζητάω, έχω ταχθεί σε αυτή τη διάσταση προσφοράς και για το λόγο αυτό ζητάω από τους συμπολίτες μας να με εμπιστευτούν ότι θα προσπαθήσω, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να δικαιώσω την εμπιστοσύνη τους, ευχαριστώντας τους ταυτόχρονα για την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή γνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και οι ώρες είναι λίγες μέχρι την κάλπη, κύριε Συγγονάκη, θα σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και που μας αφιερώσετε αυτό το χρόνο, γιατί γνωρίζω ότι οι περιοδίες περιμένουν και θα σας αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία.